Όλοι γνωρίζουμε πλέον τις συνέπειες από την πολιτική της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και της πράσινης μετάβασης. Τι έφερε στη ζωή μας η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, και στήριξαν οι δυνάμεις τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Δεκάδες δις ευρώ διατίθενται ήδη και θα διατεθούν και τα επόμενα χρόνια στους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια μέσα από τα ταμεία ανάκαμψης, δίκαιης μετάβασης, ΕΣΠΑ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως τα αποκαλούν. Οι μεγάλες επιδοτήσεις, οι φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, μαζί με τη μακροχρόνια και εγγυημένη κερδοφορία από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας, είναι το λείπασμα για να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας στους ορεινούς όγκους. Φτάσαμε στο σημείο η εγκατεστημένη ισχύ στον ΑΠΕ να είναι ήδη μεγαλύτερη από όσοι απαιτεί η ζήτηση στη χώρα μας. Μέχρι σήμερα είναι συνδεδεμένες στο σύστημα μονάδες ΑΠΕ ισχύως 12 GW και άλλες μονάδες ισχύως 15 GW είναι σε διαδικασία σύνδεσης, δηλαδή σύνολο 27 GW. Όταν η μέγιστη ζήτηση στη χώρα μας δεν ξεπερνά τα 9 γίγα. Έχουμε δηλαδή υπερπροσφορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και κανείς πλέον δεν το αφισβητεί. Με τον πιο επίσημο τρόπο ο πρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, ο κ. Μανουσάκης, ο αντιπρόεδρος κ. Μάργαρης, πολύ πρόσφατα ενημέρωσαν ότι προβαίνουν πλέον σε περικοπές ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, δηλαδή ότι λειτουργούν χωματερές ρεύματος για να κρατηθούν ψηλά οι τιμές και να διασφαλιστεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό σημαίνει η περικοπή. Ενώ οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, όλα τα λαϊκά στρώματα ζούμε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής με ενεργειακή φτώχεια και εκτείναξη της τιμής του ρεύματος στα ύψη, συνεχίζεται η επέλαση των ΑΠΕ και είναι σε διαδικασία αδειοδότησης μονάδες συνολικής ισχύως 45 γίγα ακόμη. Ο Δήμος Τρίπολης είναι σοβαρά επιβαρημένος από τις ήδη εγκατεστημένες και αδειοδοτημένες ανεμογεννήτρες, φωτοβολταϊκά και αποθήκες ενέργειας, αυτές τις τεράστιες μπαταρίες λιθίου, τα δίκτυα μεταφοράς και άλλες εγκαταστάσεις. Μόνο οι ανεμογεννήτρες στα όρια του Δήμου Τρίπολης έχουν ισχύ μεγαλύτερη από 400 ΜΒ, 402,5 για την ακρίβεια. Τώρα είμαστε αντιμέτωποι με τις μεθοδεύσεις για να εγκατασταθούν επιπλέον οι ανεμογεννήτριες του τεράστιου συγκροτήματος Μόρες και έρχεται παραπίσω επίσης του μεγάλου συγκροτήματος του Μενάλου. Στις 16/9/2024, προχθές δηλαδή, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκροτήματος Μόρες στις περιοχές Άγιος Πέτρος, Βαλτέτσι, Νεστάνη, Τσεμπερού, συνολικής ισχύως 298,2 ΜΒ. Δηλαδή ισχύ ίση με της λιγνητικής, της τελευταίας λιγνητικής στη Μεγαλόπολη που ήδη έχει κλείσει. Πρόκειται για εγκατάσταση 71 ανεμογεννητριών ισχύως 4,2 ΜΒ καθεμία, με ύψος πυλώνα 112 μέτρα, διάμετρο ρότορα 136 μέτρα και συνολικό ύψος 186 μέτρα. Για την εγκαταστασή τους θα ισοπεδωθούν βουνοκορφές και θα διανυχτούν 88 χιλιόμετρα οδοποιίας σε 12 πολύγωνα. Στην ίδια την ΠΕ, μελέτη δηλαδή περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναφέρεται προκλητικά ότι τα 3 από τα 5 πολύγωνα στην Εστάνη είναι σε προστατευόμενη περιοχή Natura και ζώνη ειδικής προστασίας. Και όλοι ξέρουμε ότι επιπλέον στην Τζεμπερού βρίσκεται το καταφύγιο της άγριας ζωής. Με δεδομένο ότι η εγκατάσταση αυτού του τεράστιου συγκροτήματος των ανεμογεννητριών δεν έχει καμιά σχέση με την ανεργειακή αυτάχεια της χώρας, ούτε με τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων για φτηνή ηλεκτρική ενέργεια, ότι δεν υπάρχει πλέον ούτε και το πρόσχημα της δίθεν προστασίας του περιβάλλοντος από τον κακό λιγνίτη, αφού έκλεισαν τα ορυχεία και οι μονάδες στη Μεγαλόπολη. Θα περίμενε κανείς ομόφωνα και χωρίς πολλές κουβέντες το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης να γνωμοδοτήσει αρνητικά. Με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, πρωτοστατούντος του κυρίου Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά. Το άλλο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, στρίβοντας δια του αραβόνος, δεν καταψήφισε την ΠΕ, δηλώνοντας πως μέχρι να ολοκληρωθεί το ειδικό χωροταξικό δεν εγκρίνει καμία μελέτη στα όρια του Δήμου Τρίπολης.
Τα ίδια λένε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και οι παρατάξεις Στατούλη, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Είναι αντίθετη από τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του λαού της περιοχής η στήριξη της Δημοτικής Αρχής στην εγκατάσταση αυτού του συγκροτήματος, που θα συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση της τιμής του ρεύματος και θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην περιοχή. Η επέλαση των μονοπωλιακών ομίλων της ενέργειας στην περιοχή δεν υπολογίζει δάση και δασικές εκτάσεις, ειδικές ζώνες προστασίας και φυσικού κάλους, αρχαιολογικούς, πολιτιστικούς χώρους και παραδοσιακούς οικισμούς. Θα πλήξει ιδιαίτερα οικογενειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, στη μελισσοκομεία, στην εστίαση, στον τουρισμό. Ο τεράστιος όγκος εκσκαφών, εκβραχισμών, τα εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα μπετών και σιδήρου και τα κουφάρια των ανομογεννητριών θα μείνουν για πάντα στα βουνά. Το πρόβλημα της αλλαγής του μικροκλίματος και της αφύγρανσης είναι ήδη ορατά, ενώ οι ύπουλοι υπόεχοι θα συνεχίσουν να προσβάλλουν την υγεία των κατοίκων μαζί και με άλλους βλαπτικούς παράγοντες. Μετά από τόσα χρόνια από την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, τα είδαμε όλα. Τώρα είναι η ώρα της δράσης. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε να αναλωνόμαστε πλέον σε αναλύσεις γύρω από τις συνέπειες. Τις ξέρουμε. Ενεργειακή φτώχεια για το λαό, προσβολή της υγείας και καταστροφή στο περιβάλλον. Αυτή η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με διαδικαστικές και νομικές παρεμβάσεις. Το νομικό πλαίσιο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματικών ομίλων και πολύ συχνά αλλάζει υπέρ τους. Δεν υπάρχει άλλος τομέας που η νομοθεσία να αλλάζει τόσο γρήγορα. Ρωτάμε τους οικολόγους και οικολογούντες, τους αριστερούς και τους αριστερούλιδες, τους νομικούς, αν δεν ήταν δηλαδή διάτρητη η ΜΠΕ για το συγκρότημα Μόρες, θα λέγανε ναι. Το δρόμο του αγώνα άνοιξαν εδώ και καιρό οι επιτροπές στο Μέναλο και στον Πάρνωνα, που συγκρότησαν δεκάδες πρόεδροι χωριών και κοινοτικών συμβουλίων, δεκάδες εργατικά και συνταξιοχικά σωματεία, πολιτιστικοί και άλλοι φορείς, το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας με ομόφωνη απόφασή του. Με αυτή την πλατεία κοινωνικής εσπήρωσης που δραστηριοποιούνται άνθρωποι από ευρύ πολιτικό προσανατολισμό, πρέπει να συντονίσουμε όλοι τα βήματα και τον αγώνα μας με βάση το διαμορφωμένο πλέον πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Οι επιτροπές αγώνα για τη σωτηρία του Πάρνωνα και του Μενάλου από την επέλαση των επιχειρηματικών ομίλων των ΑΠΕ καλούν την 5η 26 Σεπτέμβρη στις 10:30 το πρωί στον Πάρνωνα, στην πλατεία Ανεξαρτησίας, Εθνάρχου Μακαρίου όπως λέγεται, που θα γίνει συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας, που θα συζητηθεί εκεί η εγκατάσταση συγκροτημάτων ανεμογεννητρία στον Πάρνα, το Ταΐο και στο Αρτεμίσιο. Να είμαστε όλοι εκεί να πούμε όχι στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών Μόρες. Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα για να πλουτίζουν κάποιοι, καταδικάζοντας τους πολλούς ενεργειακή φτώχεια, πλήττοντας την υγεία τους, καταστρέφοντας το περιβάλλον. Λέμε stop στην επέλαση των μονοπωλιακών ομίλων στην ενέργεια. Παλεύουμε για να μην δοθεί καμία άδεια ΑΠΕ και των συνοδών έργων στην περιοχή, να απορριφθούν οι αιτήσεις εγκατάσταση αιωλικών πάρκων και σταθμών αποθήκευσης, να απομακρυνθούν ανεμογεννήτρες που είναι κοντά στα χωριά. Η κυβέρνηση να πάρει πίσω τις αντιπεριβαλλοντικούς νόμους που δίνουν γη και είδος σε επιχειρηματικούς ομίλους για την εγκατάσταση αιωλικών φωτοβολταϊκών πάρκων και σταθμών αποθήκευσης. Ρεύμα φτηνό για το λαό με δραστική μείωση της τιμής του ρεύματος, με κατάργηση του πράσινου τέλους και των άλλων ανταποδοτικών τελών που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς. Μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος και του πετρελαίου για να επιβιώσει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος. Καμιά διακοπή ρεύματος σε λαϊκά νοικοκυριά, μικρούς επαγγελματίες, αγρότες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Να μην κλείσουν οι ελληνικές μονάδες στη Μεγαλόπολη, να μην ιδιωτικοποιηθούν τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, γιατί και αυτά οδεύουν προς ιδιωτικοποίηση, αντίθετα να προσληφθεί προσωπικό στον ΑΔΜΙΕ και ΔΕΔΙΕ για τη συντήρηση και λειτουργία τους. Ο ενεργειακός σχεδιασμός και η αξιοποίηση όλων των πλούσιων ενεργειακών πηγών που διαθέτει η χώρα μας, ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο, νερό, αέρας, ήλιος κλπ, πρέπει να υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Μπορεί να παρέχει ρεύμα φτηνό στα λαϊκά στρώματα. Εμπόδιο σε αυτό, το ξέρετε πολύ καλά και το ξέρουν και οι καταναλωτές, είναι τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Κλείνοντας,
να καλέσω για άλλη μια φορά όλη την 5η 26 Σεπτέμβρη στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Ανεξαρτησίας στην Τρίπολη.